και θα μιλήσουν τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη Βρούτση, τον Υπουργό Εργασίας. Γεια σας κύριε Βρούτση. Καλημέρα κύριε Βρούτση. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Και θα σας πάω αμέσως στο πρωτοσέλιδο της βραδινής της Κυριακής που λέει «Στόπ στο ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης καταργεί το νόμο έκτρωμα Αχτσιόγλου. Πώς γύρισε μπούμεραν για 500.000 συμβασιούχους η αναγραφή του λόγου απόλυσής τους». Πώς γύρισε μπούμεραν, κύριε Βρούτση. Κύριε Δαυλέ, αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν το γνωρίζει ο κόσμος και κυρίως οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι που δημιουργήθηκαν τους δύο τελευταίους μήνες λόγω απόλυσης, τον περίφημο νόμο βάσιμο λόγω απόλυσης που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ παραμονή των εκλογών, είναι τραγικό έως πρωτοφανές. Και λέω τραγικό και πρωτοφανές υπό την έννοια ότι αυτό που θα σας περιγράψω, προσπάθησα να αναζητήσω την ιστορική, τις ιστορικές του καταβολές και διαπίστωσα μέσα και από ένα άρθρο του εξαίρετου δικηγόρου στα εργασιακά του κ. Σταύρου, ότι προηγούμενο δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, παρά μόνο το 1746 έως το 1860 στη Γαλλία, όταν είχε καθιερωθεί το ονομαζόμενο βιβλιάριο εργασίας για τους εργαζόμενους που περιέγραφαν οι εργοδότες τους λόγους απόλυσης. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και έχω να σας πω λοιπόν ότι με βάση το βάσιμο λόγο απόλυσης που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ παραμονή των εκλογών, έφερε ταυτόχρονα το πρωτοφανές, όπως σας είπα, ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων, βάσει του οποίου στην Εργάνη καταχωρούνταν οι λόγοι που ο εργοδότης θεωρούσε ότι ήταν εκείνοι που έπρεπε να απολυθεί ο εργαζόμενος. Έτσι λοιπόν μέσα σε δύο μήνες, μέχρι από τις 19 έκτου μέχρι 19 Οκτώβρου, λέω 19 Οκτώβρου αύριο, γιατί αύριο καταργείται το ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με κύκλο την οποία θα υπογράψω, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο ηλεκτρονικής καταγραφής λόγων και αιτιών που ο εργοδότης θεωρούσε ότι έπρεπε να γράψει, επειδή το επέβαλε ο νόμος, ηλεκτρονικά κάτω από τον εργαζόμενο και τους λόγους και τις αιτίες που τον απέλυε. Στην ουσία δηλαδή μας λέτε ότι θα μπορούσε ο επόμενος εργοδότης, αν καταλαβαίνω, και ότι αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι ο επόμενος εργοδότης θα μπορούσε να έχει πρόσβαση με κάποιον τρόπο και να δει γιατί ο προηγούμενος εργοδότης απέλυσε τον εργαζόμενο. Είναι αφανέρωτο, κύριε Δαυλέ. Μπορεί ο επόμενος εργοδότης να μην είχε τη δυνατότητα να το δει απευθείας. Mm-hmm. Επειδή όμως έχει ο εργαζόμενος τη δυνατότητα να δει το φάκελό του, είναι αφανέρωτο ο επόμενος εργοδότης. Θα λόγω του τον απαιτούσε. Επειδή έτσι λειτουργεί η αγορά, θα ζητούσε από τον εργαζόμενο να δει τους λόγους και τις αιτίες που τον απέλυσε ο προηγούμενος. Και αν δεν του τις έδειχνε ο εργαζόμενος. Ορίστε. Και αν δεν του έδειχνε ο εργαζόμενος, μάλλον δεν θα τον προσελάμβανε. Αυτό θέλετε να πείτε. Εννοείται ότι όταν κάπου υπάρχει μια θέση εργασίας, προστρέχουν πολλοί. Αν κάποιος προστρέξει που έχει απολυθεί πρόσφατα μέσα στο δίμηνο που είναι ο βάσιμος λόγος απόλυσης, τότε πολύ λογικά, ο επόμενος εργοδότης θα ζητούσε από τον εργαζόμενο να του δείξει τους λόγους απόλυσης. Άρα τώρα αυτοί οι λόγοι απόλυσης, Υπουργέ, δεν θα καταγράφονται στο σύστημα της Εργάνης. Ακούστε τι συμβαίνει. Ανέτρεξε και είδα μερικά παραδείγματα μέσα στο σύστημα της Εργάνης. Ακούστε λοιπόν λόγους και θα καταλάβετε. Λέει για εργαζόμενο εργοδότης. Πολύ αργός και οχμηρός, γι' αυτό τον απολύω. Ανεπαρκή στη δουλειά του, γι' αυτό τον απολύω. Πολλές αδικαιολόγητες απουσίες, γι' αυτό τον απολύω. Αυτά είναι διαφορετικά παραδείγματα. Mm-hmm. Αντισυμβατική συμπεριφορά με τους άλλους εργαζόμενους, γι' αυτό τον απολύω. Χαμηλή παραγωγικότητα, γι' αυτό τον απολύω. Ιατρική σοβαρή λόγη, γι' αυτό τον απολύω. Έχω μία σειρά από δεκάδες χιλιάδες τέτοιες καταγραφές. Που με μαθηματική βεβαιότητα, κύριε Τόπα και κύριε Δαυλέ, είναι σίγουρο ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν αυτό το διάστημα με τέτοιες καταγραφές δεν θα έβρισκαν δουλειά την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Και αυτό μας λέτε λοιπόν ότι αλλάζει από αύριο με εγκύκλιο δική σας. Το εγκύκλιο που υπογράφω καταργείται και κατεβαίνει από την Εργάνη το μεσαιωνικό αυτό πλαίσιο αναφοράς καταγραφής ηλεκτρονικής του φακέλου του εργαζόμενου. Έτσι πλέον κανένας εργοδότης δεν θα γράψει γιατί απολύει τον εργαζόμενό του. Και, αυτούς που, τους 500.000 που διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, θα σβηστεί από την Εργάνη η καταχώρηση που μας αναφέρατε αυτά τα παραδείγματα και αυτές τις καταγραφές. Θα εξαφανιστεί τελείως δηλαδή ο φάκελος. Κύριε Δαυλέ, θα το επαναλάβω. Από αύριο κανένας εργοδότης
δεν θα ξανανατρέξει στην Εργάνη για να γράψει λόγους απόλυσης για κανένα εργαζόμενο. Mm-hmm. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το πρωτοφανές που αναφορά έχει μόνο στο μεσαίωνα, καταργείται οριστικά. Μάλιστα. Δεύτερον, ναι, θα έχει και αναδρομική ισχύ. Mm-hmm. Δεν θα αφήσω και δεν θα επιτρέψω και εγώ και οι συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν τέτοιες καταγραφές οι οποίες γυρίζουν σε ένα σκοτεινό παρελθόν και το δίκαιο της χώρας μας που δεν έχει προηγούμενο και αναφορά ούτε Υπουργέ, στην επειδή, Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά, πείτε μας ορισμένα πράγματα και για το σχέδιο που επεξεργάζεστε σε ό,τι αφορά τη μείωση των εισφορών. Πότε θα περιμένουμε να δούμε νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο σας? Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή. Λέει, πώς, το έχεις μπροστά σου, Αχιλέα, πόσο ναι, λέει? Ναι, είναι 5% στο 2024. Μάλιστα. Δεν αφορούν στην κύρια ασφάλιση, από ό,τι διαβάσαμε κι εμείς. Πείτε μας ορισμένες λεπτομέρειες. 2-3 πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Κοιτάξτε, σήμερα η ανεργία βρίσκεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Παρά την αποκλιμάκωσή της, βρισκόμαστε δυστυχώς να κλείνει το 2018 με 19,2% ανεργία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό και πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς της αποκλιμάκωσης, αλλά και με τρόπο υγιή, αυξάνοντας και τους μισθούς, μειώνοντας τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όχι καταργώντας τις, μειώνοντάς τις. Να έρθουμε και εδώ σε μια κανονικότητα. Να γίνουν και πάλι κυρίαρχες και η πλήρη απασχόληση. Η προσπάθεια αυτή, όσους έλεγχους και αν κάνεις, που θα δείτε ότι από αύριο θα υπάρξουν και ειδικές ανακοινώσεις για νέο κύμα ελέγχων εκτενέστατων και εποχή σε όλη την επικράτεια, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις φαινόμενα παραβατικότητας, αλλά και η ενεργεία και η αποκλιμάκωσή της δεν αντιμετωπίζεται μόνο με καλές προθέσεις. Θέλει και ισχυρές ευκαιγενές αποφάσεις. Είχαμε πει προεκλογικά και θα το κάνουμε πράξη ότι θα μειώσουμε βάθος πενταετίας 5 μονάδες το μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων, γιατί αυτό είναι ένας ισχυρός ανασχετικός παράγοντας ώστε να γίνει ελκυστική απασχόληση. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν περιγράφουμε και το έχουμε πει ότι οι 5 μονάδες θα γίνουν σε βάθος πενταετίας και θα ξεκινήσουμε από το 2020. Όμως ένα κρίσιμο σημείο για να ξεκινήσουμε είναι η αποφάση από τη δικαιοσύνη για το ασφαλιστικό. Δηλαδή, περιμένουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι ώστε η συνολική παρέμβασή μας να έχει και τις παραμέτρους της μείωσης των εισφορών, του μη μισθολογικού κόστους, αφού λάβει υπόψη και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Να μην κάνουμε ούτε πρόχειρες, ούτε μεμονωμένες κινήσεις. Γι' αυτό λοιπόν σχεδιάζουμε, έχουμε έτοιμο το πλαίσιο των μειώσεων των εισφορών της μισθωτής εργασίας από το 2020 και σε βάθος πενταετίας, σιγά-σιγά έτσι ώστε να γίνει και πάλι απασχόληση με στόχο να μειώσουμε την ανεργία που εκείνο ο στόχος μας και να κοιτάξουμε τους ανέργους και να τους επαναφέρουμε στην κανονικότητα, δηλαδή σε θέσεις εργασίας και απασχόλησης. Όπως και να έχει, η ανεργία είναι μεγάλη πρόκληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βρούτση, για την καλά, Υπουργέ, παρουσία σας στην εκπομπή μας.